Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Παρασκευά, εδώ στο Netflix φυσικά. Καλώς ήρθες, φίλε. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε ρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί μάλλον με έπιασε η κάμερα εδώ, να ξύνω τη μύτη μου, ότι πάντα ρα, αυτό στο ευχή και κάτω να στο δίνω, πάντα θα αφήνεις μισό πόντο νύχι να καθαρίζει όλος ο θάλαμος μέσα. Εδώ, το Αιγυπτιακό που λέγαμε, όλο το chamber εδώ μέσα να φάω, χρακ, και περνάει το ξύμι και φεύγει και λίγο δέρμα μαζί, αλλά το ρουθούν τάλιρο μετά. Πολύ ωραία πληροφορία. Έχεις κάποιες άλλες συμβουλές τέτοιες να μοιραστείς μαζί μας πριν ξεκινήσουμε? Δεν έχω τίποτα σήμερα να πω. Είναι άλλη μια εκπομπή και με χάλια ψυχολογικά. Είμαι σκατά και σκεφτόμουν το τραγούδι του Γιώργη του Νταλάρα. Ποιο? Αυτό που λέει: παραπονεμένα λόγια λένε τα τραγούδια μας γιατί μουνόσκυλα το άδικο το ζούμε. Το μουνόσκυλα δεν το λέει ο Γιώργος του Νταλάρα, ντρέπεται. Έτσι έχει γραφτεί όμως. Γιατί το άδικο το ζούμε. Γαμότοξες, το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια. Από την κούνια μας. Και για ποιο λόγο το λέω τώρα και ξεκινώ. Συγγνώμη τώρα, έχει και ο κόσμος τα προβλήματά του και κάθεται και ακούει και τα δικά μου τα παράπονα. Για ποιο λόγο, βρε γαμιόλες. Γαμιόλες πολιτική. Υπάρχει όμως και το άλλο τραγούδι, γαμιόλες πολιτική. Τα χέρια γίνανε σπαθιά. Τα χέρια. Ποιος το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι. Ο Μητσιάς, ο Μανώλης, καλή του ώρα. Πολύ καλά. Τα χέρια γίνανε σπαθιά. Μπήκαν τα μουνιά. Γιατί τώρα νομίζουν ότι έχω πιάσει την καλή εγώ τώρα. Γιατί αυτά γίνανε τώρα με τη δημοσιότητα. Ήρθανε στην ταβέρνα, στον υπόκαμπο. Στον υπόκαμπο, ρε μαλάκα. Στον υπόκαμπο. Δεν έχουν το Θεό. Μπήκαν μέσα στο σπίτι μου, ρε μαλάκα. Μέσα στο σπίτι μου μπήκαν, ήρθαν τα μουνιά. Ήρθαν τα μουνιά, ρε μαλάκα, στο σπίτι μου, μέσα στον υπόκαμπο, στην ταβέρνα του πατέρα μου, ρε μαλάκα. Ποιοι? Αυτή ένα μηδέν, πήρε ρα, πρε μαλάκα, ποιοι μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Και έρχεται κι εγώ πάντα φιλόξενος ρα, πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα. Γεια σας, έτσι, γεια σας, με χαμόγελο εγώ, καράφλα κάτω, γεια σας. Μπήκανε και μου λέει, ΣΔΟΕ. Λέω, καλώς ήρθατε, περάστε. ΣΔΟΕ, εγώ λέω, ΣΔΟΕ, θα είναι αυτοί, ξέρεις, έχουμε κάτι Αιγύπτιους κάτω, κάτι Πακιστανούς που λένε, ΟΕ, έχουν κάτι αυτοί οι Αφρικανοί, οι Λιβανέζοι, οι Αρχιδέζοι και αυτά που είναι νότια, αυτά είναι όλοι σε ΟΕ, ΝΟΕ, ΣΟΕ, ΜΟΕ και αυτά. Μου λέει, ΣΔΟΕ, κύριε, παρακαλώ, μου λέει τα χαρτιά σας. Λέω, καθίστε, θα σας φέρουμε και χαρτιά. Δεν κατάλαβα εγώ, δεν πήγε το μυαλό μου. Τους βγάλω, λέω, καθίστε, ρε άνθρωπε. Λέω, τη χαρτιά τα βγάλουμε. Κάτι δεν πήγε το μυαλό μου ακόμα ότι ήταν λογιστικό αυτό το τέτοιο. Κάθονται, άνθρωποι, να καθίσουμε, να τα βρούμε. Λέω, τι να κεράσω και αυτά. Μου λέει, δεν θα κεράσει τίποτα. Λέει, θα μπας, λέει, να μας δωροδοκίσεις. Να μας δωροδοκίσεις. Πολύ σοβαρό ύφος, εντάξει. Ήταν δύο άτομα. Πολύ σοβαρό ύφος, χαρτογιακάς, ύφος, οξύ. Λες και είχε επιφυκίτητα ένα πράγμα. Εφορία μου λέει, τα ζήτα σας. Του λέω τι, τα ζήτα σας. Τα δικά σας εσείς, του λέω. Μου λέει, κύριε Κούτσι, και μου κάνει. Του λέω, όπα, πρόσεχε. Τα ζήτα σας από τη μηχανή, από την τέτοιο. Του λέω, άνθρωπε μου, λέω, με προσβάλλει, δεν κόβω εγώ πέρα. Δεν έχουμε μηχανή εμείς στο μαγαζί. Τα έχουμε στο μυαλό μας όλα. Το ΦΠΑ και όλα αυτά τα κάνουμε έτσι στο μυαλό μας. Εμείς το βουτσά. Παραγγείλεις μια καλαμαράκια και κάνουμε έτσι. Δεν έχουμε εμείς μηχανή. Μου ζητάνε πολλοί τουρίστες WiFi. Δεν έχω το WiFi. Μου έκανε μήνυση κάποιος τουρίστης που δεν έχω WiFi. Εσύ και τι θες να έχω μηχανή να περνάω? Με έχουν έρθει πολλοί τουρίστες και μου λένε your WiFi. Fuck you, του λέω εγώ. Δεν έχουμε WiFi. Είναι θέμα τεχνολογικό. Δεν έχουμε μηχανή γιατί δεν περνάμε. Τα γράφουμε εμείς. Πώς έχεις πώς? Πώς? Πώς, μηχάνημα πώς? Πώς, ρε, για κάρτες, ρε. Ρε, ραπ, τι πώς τώρα, τι μου λες τώρα, ραπ. Ξεκόλα, γιατί είμαι μπαϊλισμένος πολύ, με κοροϊδεύεις εσύ. Δεν σε κοροϊδεύω, ρε. Δεν έχουμε ούτε μηχανές αυτές, τις έχω δει εγώ στην Αθήνα τσίτα εδώ πέρα. Πήγα εδώ πέρα να πάρω καφέ. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχουμε εμείς. Δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Αυτό που ήταν δύο ώρες δουλειά, το έκανα εγώ γρήγορα. Αυτό. Μου λέει, κύριε, μου λέει, θα πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Μου λέει, να έρθει να συλλάβει. Λέει, δεν έχετε κόψει ποτέ αποδείξεις. Μου λέει κάτι τρελά πράγματα, ρε. Τέλος πάντων. Και μου λέει, κύριε, είσαι κλέφτης. Δεν έχει γυρίσει ραπ. Θέλω να σου κάσω ένα χαστούκι από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μαγουλάρα, μπουγελόφατσα. Δεν έχει γυρίσει άνθρωπος. Είμαι 45 χρονών.
Μπορεί και παραπάνω. Δεν με έχουν περάσει με ένα κτηματολόγιο αυτό που γράφουν τα μωρά, όπως λέγεται. Δεν έχει γυρίσει άνθρωπος να πει τον Παρασκευά κλέφτη ποτέ. Ποτέ. Είναι κάτι που οι κουτσικέοι δεν το ανεχόμαστε. Ποτέ! Ποτέ, μαλάκα, ποτέ! Και ήρθε αυτό το αρχίδι, να μου πει εμένα κλέβεται το κράτος στο μπούτσο. Στο μπούτσο μου. Είναι το γρήγορο, το κινέζικο. Στο μπούτσο. Άμα σε μου κλέφτη, θα πατάς στο μπούτσο μου. Στο μπούτσο μου. Λέει, είστε κλέφτης. Στο μπούτσο. Στο μπούτσο. Μπερδεύει τώρα, δεν καταλαβαίνει ότι του λες στο μπούτσο μου. Μα τι λέτε και. Στο μπούτσο. Δεν βγάλα μακρύ. Πήγε κανένα μισάωρο αυτή η φάση. Αφού συζητήσαμε λίγο και αυτά, μου λέει θα σας κόψουμε πρόστιμο, θα σας βάλουμε. Παπαριατά, δεν ξεπαρασκευάς τώρα, αυτά τα ταβερνάει όλα Βενετία, κανάλι έτσι. Φεύγουν τα παιδιά μετά από μήνυση από λόγο, μας κάνανε μηνύσεις, μας δείτε στα παπαριά μου όλα αυτά. Εντάξει, άμα βλέπεις και βλέπεις άνθρωπο και θα σου κάνω, θα σου δείξω, άμα βλέπεις να ακούς τη λέξη θα. Κιλώτες φύγανε. Τώρα μας σκάσουν τα μάτια τον άλλο μήνα και μας σηκώσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν το έχω υπολογίσει. Να πούν τον Παρασκευά τον Gucci κοράπτη να τον πούνε κλέφτη. Δεν με έχουν πει ποτέ ραπ κλέφτη. Ποτέ. Έλα ρε. Το κάνω επίτηδες αυτό για να το τονίσω. Ποτέ. Ποτέ γαμιόλες Αθηναίοι κόμπρες. Γαμιόλες Αθηναίοι κόμπρες. Γιατί αυτός είναι δάχτυλος Αθηναίου. Υποτευόμουν τον Τάκη, τον Σπέτζο που έχει δίπλα την ταβέρνα. Τι ταβέρνα? Το Γιώργο. Ποιο Γιώργο? Το λένε Γιώργο, δεν ήθελα να βάλω το όνομά του. Α. Για να μην φαίνεται. Έμπορας, Τάκης Πέτζος, ο Γιώργος Ταβέρνα. Ξέρετε τι κάνει αυτός. Σε αυτόν δεν πήγανε. Τώρα θα ξεκινήσω το εγχειρίδιο του σωστού επιχειρηματία. Εγώ έτσι τόσα χρόνια έχω την ταβέρνα. Ένας σωστός επιχειρηματίας, να μ' ακούς και εσύ, Αρτουρέ, γιατί σύντομα θα γίνεις εσείς επειδή είστε επιχειρηματίες. Σχολείστε με ναρκωτικά. Πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Ποτέ λοιπόν δεν θα πληρώνεις μπροστά. Έρχεται το παιδί, έχουμε ένα παιδί βλαμμένο που φέρνει τις κοκακόλες, τα ψυχικά στο μαγαζί. Και μου φέρνει, ξέρω, 3-4 κοκακόλες. Δεν έχει πληρωθεί ποτέ. Ποτέ. Του λέω γράφτα. Και ηρεμή, όταν λες τον άλλο γράφτα, αυτόματα αυτός νομίζω ότι μπαίνει σε ένα υποθετικό κατάλογο που γράφει κάτι και θα το δώσει. Δεν ξέρει, θα πάρει τα παπαριά μου. Γράφτα. Και λες, όταν χρωστάς λεφτά, λες τη μαγική λέξη ραπ. Άκουμε. Χρωστάω εγώ σε ένα 2.000 ευρώ. Η μαγική λέξη είναι η εξής. Μην αγχώνεσαι. Όταν σου χρωστάει κάποιο λεφτά και σου λέει μην αγχώνεσαι, 1000% δεν θα σου δώσει ποτέ. Νόμος. Όταν σου χρωστάω λεφτά και σου κάνει άλλος, μην αγχώνεσαι, θα σε κλέψω. Νούμερο ένα νόμος φεσώματος. Όταν χρωστάς λεφτά, θα λες τον άλλον μην αγχώνεσαι. Πρέπει να συγκεντρωθείς, ε. Στο πούτσο. Όχι. Στο πούτσο. Θα πας φυλακή. Θα κοπεί η εκπομπή. Στο πούτσο σου. Λέγε. Θα πας φυλακή, λέμε. Έλα. Θες μηχανή και πώς. Μηχανή έχω. Και γιατί δεν κόβεις. Τι να κόψω, μα δεν κόβει αυτό. Πάει καντήλι έτσι. Η μπροστινή ρόδα δεν έχει ακουμπήσει άσφαλτο έτσι. Και συνεχίζω. Θέλεις να σε πόσεις λεφτά. Και τελειώνει η γνωστή. Έχει πάρει ο κοινωνικός περίγυρος, οι φίλοι σου, οι γκόμενές σου, τα τσεπώνεις. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Συγγενείς. Πάει πιο ωραίο πράγμα. Όσοι έχουν εν ζωή γιαγιάδες, παππούδες, τους γάμα στο σπίτι, τα θέλει ο κόλος τους, τα γερόντια, τα θέλει ο... Δηλαδή, βλέπω γερόντι, βλέπω μαλάκα γερόντι και είναι... Πώς είναι όταν σου καταγλάνε τα αρχιντάκια από κάτω... Βλέπω γερόντια και μου θυμίζουν τις Powerpuff Girls, ας θυμάσαι με κάτι ματάκια τέτοια. Είναι σαν... Άρα με ξέσμας. Παππούδια. Και λέω και στα μικρά παιδιά που μας βλέπουν τώρα, γιατί μας βλέπουν μικρά παιδιά, θέλεις χρήμα. Παππούς γιαγιά είναι σαν μπασχαλινά αυγά. Πάντα έχουν ένα δωράκι από μέσα. Και να πηγαίνετε τέλος του μήνα πάντα, έτσι. Συντάξεις μπαίνουν εκεί πέρα, 25-30. Αφού ξεπουπουλιάσουμε τους γέρους, γιαγιά παππού, αναγκαστικά πας στους γονείς. Αλλά οι γονείς ξέρουν τα κόλπα μας. Και είναι μαλακιά. Τον πατέρα μου τα 15 πρώτα χρόνια, τον είχα ξεφτυλίσει. Μετά όμως κατάλαβε, συνδύασε ο αλγόριθμος, σου λέει αυτός με κλέβει. Είχε δίκιο, τον έκλεβα όντως. Επικάλεσε πράγματα. Εκεί πέρα παιδιά δεν μπορεί να δώσει συμβουλή. Επικάλεσε. Στην αρχή έλεγα έχω γκόμενα. Α, λέει το παιδί έχει γκόμενα, πάρε μου δίνει αυτό. Μετά του λέγα έχω αγόρι. Α, πάρε γι' αυτά. Μετά του λέω θέλω να σπουδάσω. Δεν με πίστεψε. Μετά λέω πατέρα θέλω να ανοίξω μια δική μου επιχείρηση, είναι καιρός να κάνω κάτι μόνος μου. Είχα βρει 2-3 δικαιολογίες, δεν είχαν πιάσει. Μετά έσπασα το πόδι μου μόνος μου. Και να μου δώσει λεφτά να πάω να γίνω καλά. Έβαλες γύψο. Όχι, ρε, τι γύψο. Το πόδι γίνεται μόνο. Ούτως ή άλλως καθόμουν που καθόμουν, απλά καθόμουν έτσι. Κάνα σκουτεράκι τότε. Ένα τζιλέρα. Έγινε με το σπάσιμο που όλο μαλώσει το κάνα μαλάκα. Μαλώσει, ρε, τα φόρεσα όλα. Από αυτοκόλλητα, ξατμίσεις νίκελ, έτσι ρε, ο Παρασκευάς, έτσι. Όλο μαλώσει, ρε. Το μηχανάκι όμως, μούνα, ωραίο. Ο πατέρας ραπ, δύσκολα λοιπόν θα ενδώσει. Μετά πάμε στη μάνα. Για τη μάνα μας ραπ, πάντα θα είμαστε τα παιδάκια της.
Ένα σωστό και υγιή παιδί, πρέπει να παίρνει λεφτά από τη μάνα του μέχρι τα 45 του. Μέχρι τα 45 σας θα παίρνετε λεφτά από τη μάνα σας. Μόνο οι μανάδες έχουν το μητρικό ένστικτο. Το μητρικό ένστικτο τι είναι, ρε. Το μητρικό ένστικτο είναι αυτό, δεν πάει στο παιδί της να μην δώσει. Εκμεταλλευτείτε αυτό της μάνας σας. Γιατί είναι ηλίθιες οι μάνες, μας αγαπάνε ανεφόρον. Είναι τόσο ζόμπια. Οπότε τη μάνα θα την εκμεταλλευτείτε όσο πάει. Γιατί ό,τι και να κάνεις, βρε βλάκα πιτσιρικά, η μάνα σας αγαπάει. Εγώ δεν σε αγαπάω. Οι μάνες μας είναι. Οι μάνες είναι βλαμμένες. Εκμεταλλευτείτε τις μανάδες σας. Είναι η μάνα σου που με βλέπεις τώρα, εσύ που με βλέπεις. Οπότε ξεβράκωσε τι, στεγνά. Η μάνα μου είχε 5 ευρώ. Είχε 5 ευρώ στην τσέπη να πάρει τη δόση της. Η μαμά σου. Βεβαίως. Έκανε ξύλο καΐνη. Έκανε χρόνια ξύλο καΐνη η μάνα μου. Το είχε δοκιμάσει μια φορά στον οδοντίατρο και της άρεσε μετά. Και πάει τα γενέα στα όδια. Μέσα εδώ ήταν. Και πάει να πάρει την τελευταία δόση από τον οδοντίατρο, γιατί την προμήθευε ο οδοντίατρος ξύλο καΐνη. Και της λέω, μαμά, δώσε μου 5 ευρώ. Μου λέει, δεν έχω αγόρι. Ανοίγει τα ματάκια της όσο μπορούσε ακόμα. Γιατί από την ξύλο καΐνη πέφτουνε μάτια, όδια. Πάρτα. Εκμεταλλευτείτε τις μανάδες σας. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε ξεβρακώσει μανάδες, αυτό. Μετά πάμε στους συγγενείς τους υπόλοιπους. Όλοι και κάποιο θα έχουμε κάποιο θείο που μας αγαπάει. Εγώ είχα ένα θείο, με αγάπαγε πολύ. Αυτός βέβαια τι έκανε. Πήγαινε σε γάμους και έτρωγε τσάμπα. Αυτό μου το πέρασε και εμένα. Πήγαινε εγώ, ανοίγω την εφημερίδα και πήγαινε σε γάμο τσάμπα. Ωραίο. Και κανένα φορά ξέρει το παίζω συγγενείς από το χωριό. Πας στην αγάμο και λες, είμαι του Γιώργου. Πηγαίνετε σε γάμους. Και τι κάνετε. Πηγαίνε στο γάμους και παίρνω τα φακελάκια του γαμπρού. Θέλει ειδική τεχνική. Βουτάς το γαμπρό σε ανίποτο χρόνο και το σπάς στο ξύλο. Περιμένεις όμως να έχει πάρει κανένα 40 φακελάκια και του λες, έλα ξάδερφε. Δεν είναι πιο μέχεσμένος ο γαμπρός. Τον βουτάς, τον μπουκετώνεις, έχει απάνω τουλάχιστον 30-40 φακελάκια. Δεν θέλει στην αρχή. Σε ένα γάμο είχα πάει και βιάστηκα γιατί βιαζόμουν και φύγαμε 2 φακελάκια. Είχε 200 ευρώ παπάρια τίποτα. Πάτε και εκεί γύρω στις 2-2,5 που δεν πάει να δώσει κανένα φακελάκι μετά τις 2,5 είσαι γεμάτος. Και έχω φύγει από γάμο με 7.000 ευρώ. Έλα ρε. Βεβαίως. Με πιάσανε. Με κάνανε ασήκωτο. Με τουλουμιάσαν στο ξύλο. Τίποτα ρε, μου πέρασαν λάμες μέσα έτσι. Εδώ πέρα το μισό πρόσωπο είναι λάμα που βλέπεις. Στην αλίαρτο, σε ένα γάμο που σου είχα πει. Με το ξεπλώνω τα 7 χιλιάρικα, με περιμέναν στα διόδια. Με βαράκανε 2 μπρόνυχτα. Με σκυλέψανε, λέει μετά. Δεν το ήμουνα. Ήμουνα λιπόθυμο. Τι είναι το σκυλέψανε. Τι έκανε ο Αχιλλέας τον Έκτορα με το που το σκοτώνει για το μουνί της, για την τιμή της ωραία σελήνη. Τον έδεσε πίσω από το άρμα και τον έφερνε βόλτα. Το σκύλεψε την νέκρο. Έτσι με κάνανε για μένα. Ξύλο και μετά σκύλο. Έτσι. 2 μέρες δεμένος πίσω από ένα κλειόρενο. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην πληρώνεις ραπ. Έρχεται το κράτος και σου ζητάει λεφτά. Πού τα βρήκα. Από τους πελάτες. Το κράτος που μου ζητάει τα λεφτά, πού ξέρει ότι έχω πελάτες εγώ. Βλέπει, το ζήτα. Δεν κόβω. Καταλαβες. Γιατί λέω ότι όλα έχουν μάτια, είναι μασονικά απάνω. Το κράτος που μου ζητάει τα λεφτά εμένα, το ΦΠΑ και αυτά. Τι τα θέλει. Για τους δρόμους. Γίνανε οι δρόμοι, πάει, έγινε και Αθηνών Πατρών, τελειώσαμε. Συντήρηση. Τι συντήρηση, ρε, ραπ, κορυδεύεις τώρα. Άσφαλτο έχει και πώς το λένε και μπαμπουζίνες. Πώς λέγονται αυτά τα φυτά που δεν βρέχει και ζουν μια ζωή. Πώς λέγονται αυτά τα. Με κάτι ρόζο άνθη, κάτι μαλακίες έχουν γεμίσει τον τόπο. Τους Δήμους. Ο Δήμος τι ακριβώς κάνει. Τις υπηρεσίες. Πες μου μια υπηρεσία του Δήμου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το επεισόδιο. Κλέφτες είναι αυτοί που τους έχουν πιάσει. Εμείς που κλέβουμε και δεν μας έχουν πιάσει ακόμα δεν είμαστε κλέφτες. Είμαστε επιχειρηματίες. Για να σε πούνε κλέφτη πρέπει να σε πιάσουν. Εμένα στο μπούσο μου. Στο μπούσο μου. Χουλάκι κάνει. Στο μπούσο μου. Άρα οι κλέφτες είναι ηλίθιοι. Γιατί τους πιάσανε. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες, κύριε. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Λες να μου κάνω κανένα μαλακία. Πρέπει να πάρεις πόσο. Σε βλέπω να κλείνεις. Επιχειρηματίες και αρχίδια. Έλα ρε αφού.